Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος και καλώς ήρθατε στο κανάλι των Gearheads. Xperia 5 Mark II. Είχα κάνει μια μικρή αναφορά σε αυτό όταν κάναμε το βίντεο του Xperia 1 Mark II, οπότε ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για τη μικρή ναυαρχίδα της Sony Mobile, η οποία στην ελληνική αγορά κοστίζει 919 ευρώ. Ομολογώ ότι τις μέρες της δοκιμής προβληματίστηκα αρκετά, και αυτό γιατί το Xperia 5 Mark II είναι τόσο ίδιο με το Xperia 1 Mark II, που ακόμα και τώρα δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο η Sony δεν το έχει ονομάσει Xperia 1 Mark II Mini. Από αυτό και μόνο νομίζω καταλαβαίνετε πόσο όμοιες είναι οι συσκευές τόσο στα χαρακτηριστικά τους όσο και στη στόχευση του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Οπότε αν θέλετε μια αναλυτική παρουσίαση θα σας παραπέμψω στο βίντεο του Xperia 1 Mark II, καθώς εδώ θα επικεντρωθώ σε επιτοπλίστων στις διαφορές. Και θα ξεκινήσω φυσικά από το μέγεθος. Το Xperia 5 Mark II είναι μικρότερο κατά 7 χιλιοστά στο ύψος και κατά 3 χιλιοστά στο πλάτος, με αποτέλεσμα η διαστάση της οθόνης να περιορίζεται στις 6,1 από 6,5 ίντσες. Βέβαια, εκτός από το μέγεθος, το πάνελ είναι διαφορετικό, αφού μπορεί να είναι τεχνολογίας OLED με αναλογία πλευρών 21:9, όμως για πρώτη φορά στη συσκευή Sony Mobile υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz, ενώ και η ανάλυση δεν είναι πια UHD+, αλλά Full HD+, δηλαδή 1080x2520 pixels. Από εκεί και πέρα, η οθόνη προσφέρει υποστήριξη για δύο χρωματικά προφίλ, το Standard, το οποίο αντιστοιχεί στο χρωματοφόρο DCI-P3, και το Creator, το οποίο αντιστοιχεί στο χρωματοφόρο BT2020 HDR, και που είναι το mode το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλοι εσείς που θέλετε να έχετε την καλύτερη χρωματική απόδοση. Εγώ η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω για την οθόνη αφορά τη μέγιστη φωτεινότητα, η οποία θα ήθελα να είναι πιο υψηλή, προκειμένου η αναπαραγωγή περιεχομένου HDR να είναι πιο εντυπωσιακή. Όσο για τα 120 Hz, το έχω πει πολλές φορές, άπαξ και τα συνηθίσετε, η επιστροφή σε απλή οθόνη των 60 Hz είναι πολύ δύσκολη. Η μόνη άλλη εξωτερική διαφορά είναι η προσθήκη ενός ακόμα φυσικού πλήθρου στη δεξιά πλευρά της συσκευής, το οποίο ενεργοποιεί την Google Assistant, πλήθρο το οποίο εγώ θα ήθελα να είναι προγραμματιζόμενο, προκειμένου να μπορούσα να το αντιστοιχίσω σε κάποια άλλη λειτουργία. Κάτω από το πάνελ, το βασικό hardware είναι ίδιο, οπότε έχουμε και εδώ ένα Snapdragon 865, με τη διαφορά ότι η μνήμη RAM είναι σταθερή στα 8 GB. Ανεξαρτήτως αν επιλέξετε την έκδοση με τα 128 GB αποθηκευτικού χώρου ή με τα 256 GB αποθηκευτικού χώρου. Για τους gamer, εξακολουθεί και υπάρχει εφαρμογή Game Enhancer, η οποία προσφέρει όλες τις λειτουργίες που περιμένει κανείς για μέγιστες επιδόσεις και για εύκολο recording και streaming από το κινητό. Στο φωτογραφικό τομέα, το Xperia 5 Mark II χρησιμοποιεί την ίδια βασική διάταξη με το Xperia 1 Mark II, με τη διαφορά ότι εδώ αποουσιάζει ο Time of Flight αισθητήρας. Οι τρεις κάμερες πάντως είναι ίδιες, με την κύρια κάμερα να είναι στα 12 MP με wide φακό με f1.7, η δεύτερη κάμερα στα 12 MP με ultra wide φακό με f2.2 και η τρίτη κάμερα επίσης στα 12 MP με telefacό, ο οποίος αντιστοιχεί σε 3x οπτικό zoom και f2.4. Όσο για τις selfies, υπάρχει μια κάμερα των 8 MP με φακό f2. Βασικό προσόν είναι και εδώ οι επιπλέον εφαρμογές που έχει προσθέσει η Sony Mobile, δηλαδή η Cinema Pro για επίδοξους κινηματογραφιστές και η Photo Pro για επίδοξους φωτογράφους. Και οι δύο εφαρμογές θα σας δώσουν πλήρη χειροκίνητο έλεγχο, η πρώτη στις ρυθμίσεις του βίντεο και η δεύτερη στις ρυθμίσεις και τις επιλογές της φωτογραφίας, και αν ξέρετε τι κάνετε, θα πάρετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τις κάμερες του Xperia 5 Mark II. Εγώ αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι ειδικά σε ό,τι αφορά την εγγραφή βίντεο, η επιλογή για 4K στα 60fps και για slow motion 4K στα 120fps δεν είναι διαθέσιμες από την native εφαρμογή, οπότε η χρήση της Cinema Pro είναι μονόδρομος. Ομολογώ πάντως ότι το 4K slow motion είναι εντυπωσιακό, αρκεί να έχετε τις κατάλληλες φωτιστικές συνθήκες. Από εκεί και πέρα, οι απλές λήψεις εγώ θα έλεγα ότι είναι λίγο hit and miss, και θα ήθελα από τη Sony Mobile να μην δίνει τόσο έμφαση μόνο στους γνώστες, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τραβήξουν μια καλή φωτογραφία ή ένα καλό βίντεο με απλό point and shoot. Στην μπαταρία τώρα, και καθώς το Xperia 5 Mark II είναι η πρώτη συσκευή της Sony Mobile με οθόνη 120 Hz, η εταιρεία φρόντισε να αυξήσει λίγο το πάχος, προκειμένου να μπορέσει να χωρέσει μια μπαταρία χωρητικότητας 4.000 mAh, ίδια δηλαδή με το Xperia 1 Mark II. Έτσι λοιπόν, ακόμα και με τα 120 Hz ενεργά, θα μπορέσετε να πάρετε μια ημέρα έντονης χρήσης, ενώ αν ρυθμίσετε την οθόνη στα 60 Hz, θα πάρετε περίπου 10 με 15% μεγαλύτερη αυτονομία. Εσείς που είστε πιουρίστες του ήχου και audiophiles, νομίζω θα εκτιμήσετε την ύπαρξη mini jack, αν και θεωρώ ότι η ιδανικότερη της συσκευής είναι τα ασύρματα WH-1004 που έχω δίπλα μου και που έχουμε παρουσιάσει σε ξεχωριστό βίντεο. Επίσης, όπως και στο Xperia 1 Mark II, και εδώ χρησιμοποιείται στερεοφωνική διάταξη στα ηχεία, με τα ηχεία πάνω και κάτω από την οθόνη. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι θα πρέπει να βγάλω για άλλη μια φορά το καπέλο στην Sony Mobile, όπου σε μια συσκευή
με mini jack και tool-less tray για την τοποθέτηση της SIM, προσφέρει αδιαβροχοποίηση με κανονική πιστοποίηση IP68. Για το user interface δεν έχω να πω κάτι καινούργιο, καθώς δεν εντόπισα κάποια αλλαγή και τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ξανά η λειτουργία multi-window 21:9 και το SideSense. Στον τομέα της ασφάλειας, το μόνο διαθέσιμο χαρακτηριστικό είναι ο αναγνώστης δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο πλάι της συσκευής, ο οποίος λειτουργεί και ως power button. Τελικά, αν και το Xperia 5 Mark II είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα συσκευή, νομίζω ότι θα ήθελα η Sony να μην εστιάζει τόσο σε νήσκινα, ενώ θα ήθελα να έχει προσέξει και λίγο περισσότερο έτσι την premium εμπειρία της συσκευής, αφού ακόμα και η συσκευασία είναι πολύ λιτή και δεν περιλαμβάνει ούτε καν ένα set hands-free ακουστικών, παραπέμποντας έτσι σε συσκευή χαμηλότερης κατηγορίας τιμής. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για ό,τι νέο ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.